Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Να πάμε όμως εδώ στη συζήτησή μας, να καλημερίσουμε τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Μπάρκα. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Και να δώσω χαρακτήρια γιατί η εκπομπή σας πήγε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Το θέμα όμως είναι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού χθες. Να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και τι έχουμε μπροστά μας. Κύριε Μπάρκα, Πρωθυπουργός, χθες το διάγγελμά του είπε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Τυπικά βγαίνουμε από τα μνημόνια. Μπροστά μας όμως έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα. Κύριε Ρουγκάκο, ήταν μια ιστορική μέρα για την χώρα μας. Είναι η πρώτη ημέρα, διανύουμε την πρώτη ημέρα μετά από μια οχταετία όπου η χώρα μας δεν βρίσκεται στο στενό πυρήνα, στο στενό κλειό των μνημονίων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να παραχαράξει. Είναι δεδομένο από όλες τις πλευρές. Βεβαίως, από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε την χώρα μας και την οικονομία μας και την κοινωνία μας, έτσι ώστε να μην ξαναβιώσουμε τέτοιου είδους κρίσεις, να μην αναγκαστούμε ποτέ ξανά στο μέλλον, στις επόμενες γενιές, να βιώσουμε μια τέτοιου είδους κρίση. Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον Πρωθυπουργό, μετά από μια οχταετία σκληρών μνημονίων, βγαίνει από αυτή την μέγενη. Εμείς δεν κρύψαμε τις αδυναμίες, εμείς δεν κρύψαμε τα προβλήματα, εμείς δεν κρυφτήκαμε από τον ελληνικό λαό. Δώσαμε μια μάχη, χάσαμε κάποιους συντρόφους μας στην πορεία αυτή, όμως αυτοί που μείναμε σε αυτό το καράβι δώσαμε τη μάχη μαζί με την κοινωνία και βγάλαμε την κοινωνία με δυσκολίες, την βγάλαμε από τα μνημόνια. Τώρα λοιπόν η συζήτηση που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα κατά την άποψή μου είναι για την επόμενη μέρα. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ήδη έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο ένα πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα, πώς θα θωρακίσουμε την οικονομία μας και την κοινωνία μας, ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν κατά την άποψή μας ώστε να μην βιώσουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Θεωρώ ότι όλο το πολιτικό σύστημα του δημοκρατικού τόξου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή τη διαδικασία, να μην κρυφτεί, διότι μόνο έτσι με διάλογο, με συνεννόηση αν θέλετε, στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα θα μπορέσουμε να αποπέμψουμε κρίσεις στο μέλλον. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό βιώνουμε. Θα σας δοθεί το περιθώριο να κάνετε μεταρρυθμίσεις, να αλλάξετε την κατάσταση, γιατί υπάρχει και μία εποπτεία. Έτσι, θα σας δίνετε το περιθώριο που υπάρχει, να ακολουθήσετε την πολιτική που θέλετε. Η Ελλάδα από σήμερα και τα επόμενα χρόνια είναι μια χώρα η οποία λαμβάνει μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι απορρέει αυτό από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν όσον αφορά τον προϋπολογισμό τους, τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών τους κτλ. Όμως, από σήμερα δεν έχουμε μνημόνια, δεν έχουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας ο οποίος να μας λέει το τι να κάνουμε. Με την έννοια αυτή περνάμε σε μια κανονικότητα μεταρρυθμίσεων που εμείς ορίζουμε, εμείς κάνουμε, εμείς σχεδιάζουμε, εμείς τοποθετούμε, εμείς συζητάμε με την κοινωνία, όχι έξω από την κοινωνία, με την κοινωνία. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Κύριε Γεωργιάδη, ακούσατε. Οι συνάδελφοι εδώ μπορούν να παρέμβουν στη συζήτηση. Βεβαίως, οπωτεδήποτε μπορείτε να παρέμβετε. Κύριε Γεωργιάδη, η Ελλάδα βγαίνει, στα χέρια μας πλέον οι τύχες μας, λέει ο κύριος Μπάρκας, εμείς θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται. Υπάρχουν δύο θέματα. Ένα, το διάγγελμα αυτό καθ' αυτό του Πρωθυπουργού. Πώς σας φάνηκε το διάγγελμα εσάς. Και ένα, το σε ποια θέση βρισκόμαστε και τι πραγματικά συμβαίνει. Ως προς το διάγγελμα, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας με επιβεβαίωσε. Για όσα λέω για αυτόν κατά καιρούς. Κάνα εδώ μια παρένθεση προσωπικού. Χθες στην εκπομπή ο κύριος Πουλακίδας έκανε μια απρέπεια. Κάλεσε τον κύριο Χατζηδάκη να με αποκηρύξει, ας το πούμε έτσι, λέγοντας ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο τοξικός πολιτικός, ό,τι πιο τοξικό και χυδαίο έχει υπάρξει στην πολιτική ζωή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και του είπε ο κύριος Πουλακίδας, δηλαδή εννοούσε και πάνω από τον Πατακό και πάνω από τον Μακαρέτζο και πάνω από τον Παπαδόπουλο. Ενώ εγώ στη συνέντευξή μου, την οποία ανέβασα αμέσως μετά στο Twitter και μπορείτε να τη δείτε, είπα είναι ό,τι πιο τοξικό και χυδαίο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιρουμένη φυσικά τη Χούντας
γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια. Βέβαια, αφού ερωτηθήκατε. Αφού ερωτηθήκατε, το είπα. Αλλά το είπα. Να διευκρινίσουμε. Ναι, okay. Δεν το είπατε στην αρχή. Μην με διακόψετε καθόλου, παρακαλώ πολύ. Ερωτήθηκα και το είπα. Επειδή οι συντονιστέ μου έρωτησαν. Ερωτήθηκα και το είπα. Το είπα πάντω. Όχι, όχι, όχι. Αν απαγορεύεται να. Κύριε Χρυσοφορή, το είπα. Το είπα. Μην εκνευρίζετε. Δεν εκνευρίζετε, το είπα. Εγώ είμαι πολύ ψύχρεμο. Το είπα. Μην φωνάζετε. Τρώω τα λεφτά από το δημόσιο, είστε πολύ ψύχρεμο. Το είπα. Τρώω τα λεφτά από το δημόσιο, είστε πολύ ψύχρεμο. Όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Παπά. Λοιπόν, το είπα. Τι είπατε, ότι τρώω λεφτά από το δημόσιο. Δύο μέρε, κύριο Παπά, δεν ήσασταν. Τρώω λεφτά από το δημόσιο. Με νέα τη πληρωμή. Αν ανακαλέσετε. Α, με νέα τη πληρωμή. Φυσικά, με τι. Δεν είπατε ότι είστε διαφθαρμένο, με νέα τη πληρωμή. Λέτε λοιπόν αυτό ακριβώ. Θα έρθω μετά σε εσά. Το είπα λοιπόν για τη Χούντα. Με διακόψα, φτάνει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Όχι, όχι, μισό. Όχι, δεν θέλω να κάνω άλλο διάλογο μετά μα. Ξαναλέω. Επί προσωπικού. Εδώ θα απαντήσω γιατί με ρωτήσατε. Μετά, επί προσωπικού. Ο Άδων Γεωργιάδη είπε αυτό ακριβώς χωρίς καμία διευκρίνηση και αφού ερωτήθηκε το διευκρίνησε. Ο κύριος Πουλακίδας είπε ότι το διευκρίνησα. Δεν τον είδα και ο κύριος Πουλακίδας είπε ότι το διευκρίνησα. Θα μου κάνετε έλεγχο σφιγμών. Άρα επανέρχομαι. Ήρθε εδώ λοιπόν ο δημοσιογράφος της Αυγής, εψεύστη δημοσίως, με συκοφάντησε δημοσίως, έκανε και σχετικό άρθρο μετά εναντίον του Χατζηδάκη δημοσίως. Γιατί? Για το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτοί άνθρωποι να λένε ψέματα και να σκοφαντούν τους αντιπάλους τους. Πάμε στο διάγγελμα. Προφανώς και ο Πουλακίδας δεν είναι παρόν. Πάμε στο διάγγελμα. Άμα θέλει να παρέμβει, καμία αντίθεση. Πάμε στο διάγγελμα. Παναρθεί ο κύριος να βγει αν τολμάει, αν τολμάει ο Πουλακίδας να βγει τώρα στην τηλεόραση. Πάμε τώρα στο διάγγελμα. Είσαι ο Τσίπρας. Σε έχει φέρει η μοίρα, η τύχη, οι ικανότητες, ό,τι θες πες και έχει γίνει πρωθυπουργός σε μια τόσο νεαρά ηλικία. Και έχεις μια μέρα που εσύ τη λες ιστορική. Εγώ να πω τι είναι. Να σου πω τι είναι. Και τι αποφασίζεις να κάνεις. Εσύ και όλη η Ευρώπη. Καλά, εγώ δεν έχω. Όλη η Ευρώπη τη λέει. Έγινες τώρα φιλοευρωπαίος. Από το χωνί και από τις γερμανοτσολιάδες που φώναζες έγινες φιλοευρωπαίος. Άσε μας ρίξε τον Μπορίδη. Επανέρχομαι. Αυτό είναι επίπεδο από τον αντιπρόεδρο. Το γερμανοτσολιάδες είναι δικό σου. Γελάει ο κόσμος. Το γερμανοτσολιάδες είναι δικό σου. Αυτό μετά σε σένα. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Δεν έχω πει ποτέ παρόλο τον Καραμαλή. Πάμε λοιπόν. Και λέει. Θες να πούμε το βίντεο. Και λέει φυσικά, θα βάλω το βίντεο πλέον να το παίξω, αν μπορείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Γιατί το έχω πει ποτέ. Πάμε λοιπόν. Και λέει λοιπόν ο Τσίπρας. Τι λέει. Λέει. Για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι. Επιτίθεται στον Παπαδήμο. Προσέξτε τον Παπαδήμο. Όλοι αναρωτιόμασταν όταν πήγαν να δολοφονήσουν τον Παπαδήμο με τη βόμβα. Γιατί ο Τσίπρας δεν πήγε στο νοσοκομείο. Να γιατί δεν πήγε. Γιατί τον μισεί. Άρχισε να βρίζει το στουρνάρα. Προσέξτε. Τα συνδέεται. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει. Δεν είναι. Δεν είπε στο διάγγελμά του ο τραπεζίτη που έγινε πρωθυπουργό. Φταίει. Δεν θα έπρεπε κύριε Μπάρκα να είναι πιο. Δεν είπε ο τραπεζίτη που έγινε πρωθυπουργό. Με τελάντε. Πάρτε κύριε την καθημερινή να την γράψετε πρωθυπουργό. Εγώ τα λέω. Ήρθε λοιπόν δικαστικό στην Αυγή. Τι να απαντήσει. Κύριε Αντιπρόεδρε, ελάτε σα παρακαλώ. Ήρθε λοιπόν δικαστικό ο Τσίπρα. Το πιο αστείο δε με τον Πουλακίδη, το ξέρω να πω, ότι λέει του Χατζηδάκη, τώρα πρέπει οι πολιτικές να να πάνε ενωμένες μπροστά. Ε, θυμάστε. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει: ο Στουρνάρας, ο Παπαδήμος, οι προηγούμενοι, μπήξε ή δείξε. Ούτε ίχνος. Ότι ρε παιδάκι μου, και εγώ μπορεί τα χρόνια του αντιμνημονίου να είπα και μια κουβέντα παραπάνω. Γιατί λένε τώρα βγήκαν από το μνημόνιο. Ένα λεπτό. Και αυτό θέλω να σχολιάσω. Ας υποτεθείτε αυτό που λένε είναι αλήθεια. Δεν είναι, θα σου πω μετά, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ γιατί. Αλλά ας πούμε την αλήθεια. Πώς βγήκαν από το μνημόνιο, καταργώντας τα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτό κάνανε, καταργώντας τα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Λέγοντας go back Madame Merkel. Ή εφαρμόζοντας το τρίτο και σκληρότερο αχρίαστο μνημόνιο κατά γράμμα ως πυθύνη όργανα της Τρόικας. Προφανώς το δεύτερο. Η μεγάλη διαφωνία με τον κύριο Χρυστοφορίδη, ας πούμε, γιατί ο κόσμος δεν θυμάται στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε η εποχή του πρώτου μνημονίου, η Ελλάδα χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Στο μνημόνιο και στο αντιμνημόνιο. Εγώ ήμουν ένα από του πιο γνωστού που ήμουν στα κανάλια, υπασπιζόμενο. Τι πράγμα. Ότι δεν υπήρχε άλλο δρόμο. Ότι αν βγαίναμε από το ευρώ θα καταστραφούμε. Ότι ο μόνο τρόπο για να βγούμε από το μνημόνιο να το εφαρμόσουμε. Ότι πρέπει να χτίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών. Και υπήρχε άλλη πλευρά του αντιμνημονίου. Που έλεγε όχι, μπορεί να μα δώσουν λεφτά οι Ρώσοι, μπορεί να μα δώσουν λεφτά οι Κινέζοι. Ε, θέλω να μα πάρουν το εθνικό μα πλούτο. Go back, Madame Merkel, Γερμανοτσολιάδες, ο κ. Χρυστοφορίδης, ας πούμε, ήταν στο χωνί, το είχε ιδρύσει ο κ. Καζάκης, ο κ. Καζάκης ακόμα με εξήματα, ίδια λέω άνθρωπος για να είμαι δίκαιος μαζί του, μαζί με τον κ. Κακλαμάνο, είχαν μια εκπομπή στο ραδιόφωνο του Α, 2 ώρες και 2 ώρες λέγανε κάθε μέρα
ότι πρέπει να καταγγείλουμε τα μνημόνια, το νόμιμα δεν είναι φετή, ευτυχώς ότι δεν χρωστάμε κτλ. Αυτά τα λέγατε. Μα αυτά λέγατε. Και προσέξτε, και έρχονται στην εξουσία, κάνουν τα ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, εφαρμόζουν το μνημόνιο, τη χώρα από το μνημόνιο, προσκυνάνε αυτό τη Μέρκελ. Δεν βγήκα από το μνημόνιο, κύριε. Εφαρμόσατε το μνημόνιο. Δεν βγήκα από το μνημόνιο. Δηλαδή, όταν λέγατε στον Γιώργο Παπανδρέου, εσύ προσωπικά, ότι ήταν μπρόκερ, εννοούσατε ότι έπρεπε να εφαρμόσει το μνημόνιο για να βγούμε αυτό. Λέγατε. Αυτό λέγατε και με τα CDS. Αυτό λέγατε. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Εγώ να ξέρετε, έχω καλή μνήμη. Δεν είμαι σαν τους πολλούς στην Ελλάδα. Εσύ προσωπικά για τα CDS έδινες αγώνα. Προσωπικά εσύ. Ασφαλώς. Και έλεγες ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στο μνημόνιο για να βγάλει αυτά από τα CDS. Τώρα που τα CDS μπήκαν στο αρχείο του ζήτησε. Συγγνώμη, Παπανδρέου. Παπανδρέου του ζήτησε, συγγνώμη. Γιώργο. Κύριε Γεωργιάδη. Από το Πασόκ, εσύ ζήτησε, συγγνώμη. Για τα πουλίγε. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι που έλεγε, μα έβαλε το Πασόκ στο μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη, σα παρακαλώ. Ζήτησε, συγγνώμη. Ζήτησε, συγγνώμη. Κύριε Αντιπρόεδρε. Αφήστε λοιπόν τη εμένα το ύφο. Πάμε λοιπόν. Θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Έχω υποστεί μια προσωπική. Θα βάλω λοιπόν το βίντεο του Άδων Γεωργιάδη που λέει. Μακεδόνα τρομάρα του Πρωθυπουργού. Για τον Καραμαλή. Ο οποίο μπαίνει στην ιστορία ω ο Πρωθυπουργό που ξεπούλησε τη. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, κάντε λάθος. Το θέλουμε τώρα να κάνουμε το βίντεο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιώργο, πείτε μου για τα CDS. Γιώργο, παρακαλώ. Πείτε μου για τα CDS που λέγατε. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, όχι, θα επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε. Να απαντήσετε. Γιώργο. Όχι τώρα. Ωραία, ένα λεπτό όμως. Όχι, μιλάει ένα τέταρτο. Ένα λεπτό. Γιατί είναι υποθυμένο ο Αντιπρόεδρος. Εσύ κάτσε στην Ελλάδα και φίλοι σου. Κύριε Γεωργιάδη. Που βρήκατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Μια κουβέντα και θα επιστρέψω. Ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά που λέει για μένα και τους φίλους μου που κατέστρεψαν την Ελλάδα, τα έχει πει για τον Κώστα Καραμαλή. Τα έχει πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του οποίου τώρα είναι αντιπρόεδρος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Δεν την έβγαλε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε πρόγραμμα. Εμείς ολοκληρώσαμε, ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα. Έτσι. Το εφήρμοσε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες. Άρα είστε καλύτερη μνημονιακή δηλαδή. Το πίστευε. Καλύτερη μνημονιακή. Το εφήρμοσε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες και με... Για τα CDS μας πεις κάτι που λίγες. Για το φωνή. Μην βάζετε ερωτήματα. Δεν έχουμε απλό χρόνο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργο, δεν έχουμε. Περίμενε. Θα επιστρέψουμε τον κύριο Μπάρκα. Θέλω μια πολιτική απάντηση από τον κύριο Μπάρκα. Και σε εσένα. Πάμε σα παρακαλώ. Πάμε σα παρακαλώ. Μετά το διάλειμμα. Ξέρεις ότι υπάρχουν όροι στην τηλεόραση. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είναι άλλη μέρα, λέει. Άλλη μέρα. Και έχει πάρει και φωτιά εδώ η μέρα σήμερα. Είναι... Πρώτα απ' όλα είναι η δεύτερη μεταμνημονιακή. Έλα, Γιώργο. Είναι η επίθεση από τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας και σε τόνους που δεν κατάλαβα γιατί τόσο εκνευρισμό. Μάλλον επειδή βγήκαμε από τα αγαπημένα του μνημόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Θέλω να παίξω αυτό το βίντεο. Τώρα πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών του 1992. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει για το Απάντησε, σε παρακαλώ, να απαντήσουν και οι καλεσμένοι. Σε παρακαλώ. Απαντήσω αυτό.
Προφανώς. Με χαρά. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που το έχει πει, δεν το κρύβει. Ναι. Λατρεύει τα μνημόνια. Μάλιστα. Τον είδατε πόσο εκνευρισμένος είναι σήμερα, πόσο τσατισμένος είναι σήμερα, πόσο έχει ένα λόγο που δεν θα περίμενε κανείς από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τον είδαμε να τρέμει βρίζοντας τον Χριστοφορίδη. Εμένα, μάλιστα, να πω, καλό μου κάνει. Εκείνο που θέλω να πω, και μάλιστα, το είπαμε και στην προηγούμενη φάση της κουβέντας μας, είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, μάλιστα, είναι το κόμμα που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Είναι το κόμμα που έχει βελτιώσει πάρα πολύ, μάλιστα, όλα τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας. Το είπαμε, Γιώργο μου, όλα επαναλαμβανόμαστε. Να το ακούσει και ο αντιπρόεδρος. Το έχει ακούσει πριν έρθει. Ναι, δεν ξέρω να το άκουσε. Να δώσουμε το λόγο στους δύο καλεσμένους. Λοιπόν, σας παρακαλούμε, Γιώργο, πάρα πολύ. Να σας διαβάσετε εμάς που σας αλλά θέλω να μιλήσω με διακόπτη. Εντάξει, ψυχραιμία. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Ορίστε, για να πάμε στον κύριο Μπάκη. Καταρχάς, ως προς το βίντεο, μην φαίνεται πως προσπερνάω. Ήταν η κριτική που ασκούσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναιρεμός τότε στον Καραμαλή πριν το Βουκουρέστι. Τελικά ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι έβαλε βέτο στα Σκόπια και απέδειξε ότι όσα λέγαμε τότε ως Λαϊκός Ορθόδοξος Ναιρεμός ήταν λάθος. Αντιθέτως, αυτός που έβαλε υπογραφή και έδωσε το όνομα της Μακεδονίας είναι ο Τσίπρας. Αυτό το λέω γιατί καλά μπερδευόμαστε με τα βιντεάκια. Πάμε τώρα. Έτσι, εγώ είπα δεν θέλω να διακόψω, δεν διακόψα. Έπαιξε βίντεο και δεν είπα εκεί. Εγώ δεν διακόψα. Σε τοποθετήσεις. Ξαναλέω λοιπόν. Ως προς το βίντεο, έκανε λάθος ο κ. Χριστοφορίδης, ήταν άλλος πολιτικός χρόνος. Ο Καραμαλής απέδειξε ότι τότε είχε άδικο ο Καρατζαφέρης ο Γεωργιάδης και δίκιο ο Καραμαλής. Άρα τότε έλεγε ψέματα. Πάμε ψέματα, κάναμε λάθος. Αντιθέτως, ο Χριστοφορίδης δεν είπε κουβέντα για το γεγονός ότι ο ίδιος και η παρέα του μαζί με τον Τσίπρα και τον Καμένο ήταν υποψήφιοι με τον Καμένο. Τι κάνανε? Φούσκωσαν τα μυαλά των Ελλήνων επί 5 χρόνια λέγοντας ότι μπορούμε να αφισβητήσουμε το μνημόνιο, να καταγγείλουμε μονομερό στο μνημόνιο, να βρίσουμε το Σόιμπλε, να βρίσουμε τη Μέρκελ και όλα τα υπόλοιπα. Και τι κάνανε? Έκαναν την Ελλάδα να χάσει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί αν η Ελλάδα είχε συνεννοηθεί, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος, και είχαμε από την αρχή κάνει αυτό που έκανε τελικά ο Τσίπρας 15-18, δηλαδή να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, θα είχαμε εφαρμόσει από το πρώτο πρόγραμμα, δεν θα είχαμε χρειαστεί δεύτερο και τρίτο, θα είχαμε βγει στις αγορές πριν από πολλά χρόνια και θα είχαμε απολαύσει καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες. Άρα εδώ, μας λέει ότι αυτό που δείξατε τώρα. Πάλι με διακόπτη. Πάλι με διακόπτη. Πάλι με διακόπτη. Γι' αυτό και δεν είπε κουβέντα ο κ. Χριστοφορίδης για όσα έλεγε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι. Σιωπή, δεν είπε τίποτα. Τι να πει ο άνθρωπος? Τα πρωτοσέλιδα στο χωνί, όχι την ποτέλεια του Σόιμπλε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο σήμερα. Έτσι. Πάμε στο σήμερα. Ο Σόιμπλε δεν είναι υπουργός οικονομικών. Πάμε στο σήμερα. 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 Τώρα. Πρώτα απ' όλα σήμερα, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Έχει βγει η Ελλάδα από το πρόγραμμα, από το μνημόνιο? Έχει βγει τυπικά, κύριε Αντιπρόεδρε. Λάθος. Εσύ από οικονομικά ξέρεις και καταλαβαίνεις. Γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο στις 6 Μαΐου του 10? Ποιος ήταν ο λόγος? Ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε τι ωραία, πάμε να πάρουμε ένα μνημόνιο? Όχι. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε χρήματα από τις αγορές με λογικά επιτόκια. Συμφωνούμε σε αυτό? Έτσι δεν μπήκαμε στο μνημόνιο? Πολύ ωραία. Τι στόχο είχε βάλει το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως να είχαμε στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου στις 21 Αυγούστου του 2018? Τι έλεγε ο Τσακαλώτος στη Βουλή ότι είναι ο στόχος του οικονομικού επιτελείου για τις 21 Αυγούστου του 2018? Κάτω από το 3,5. Που έκλεισε χθες το δεκαετές ομόλογο? 4,22. Τι έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος? Τι έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος για το πού θα είναι το χρηματιστήριο όταν θα βγαίνουμε από το πρόγραμμα? 950 μονάδες. Πού έκλεισε το χρηματιστήριο χθες? 708 μονάδες. Ήταν 11,2 το σπρέτ, Σαμαρά. Ήταν 11,2. Αν είσαι φύγει η οικονομική γιώτα. Ήταν 11,2. Δεν μπορώ να καταλήξω. Δημήτρη, το 4 μάρκας δεν έχω. Δεν διακόπτω. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι όλοι οι δημόσιοι διακηρυγμένοι στόχοι που ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος έθεσε στη Βουλή, τρεις στόχους έθεσε. Ότι θα μπαίναμε, φορές έπεσε έξω. Ότι θα μπαίναμε στο QE. Ότι θα είχαμε κάτω από το 3,5 και θα είχαμε χρηματιστεί 950. Δεν μπήκαμε στο QE. Είμαστε 4,22 και είμαστε 700 μονάδες. Άρα πέσαμε έξω. Και ένα τελευταίο. Γιατί αυτό θα το πω οπωσδήποτε. Λένε κάποιοι τώρα αυτά, έτσι λέει ο Γεωργιάς, έτσι λέει ο Χριστοφορίδης, έτσι λέει ο Τσίπρας. Ακούστε. Για να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους, πρέπει να βλέπουμε όλα τα βίντεο. Όχι μόνο αυτά που συμφέρουν τον κύριο Χριστοφορίδη ή όπως τα φτιάχνει. Χθες η εφημερίδα Καθημερινή έβγαλε ένα βίντεο. Αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό βίντεο. Ποιο?
ότι οι αρχές είχαν από την πρώτη μέρα στα χέρια τους την απόδειξη του πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Μάτι. Με χρονόμετρο, με ημερομηνία και χρονόμετρο. 5 παρατέταρτο, 23 Ιουλίου, βλέπουμε στο βίντεο πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Προσέξτε. Ενώ είχαν στα χέρια τους αυτό το βίντεο, γιατί η καθημερινή είπε το πήρε από την ασφάλεια, στον από εκεί διέρευσε, κάσαν και στήσανε μια ολόκληρη συνέντευξη τύπου. Πήγε εκεί ο αρχηγός αστυνομίας, ο αρχηγός πυροσβεστικής, ο υπουργός δημοσίας τάξεως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για την Κινέτα. Δηλαδή, τι διαστρέφει. Βγάλανε βίντεο με τις 16 εστίες. Στην Κινέτα. Καμία σχέση με το βίντεο αυτό που έβγαλε. Γιατί μπορείτε να περιμένετε τη σειρά σας. Μπορείτε να περιμένετε τη σειρά σας. Κινέτα, τη σειρά σας θα περιμένετε. Ελέγξε ψέματα. Τη σειρά σας περιμένετε ψέματα. Επανέρχομαι λοιπόν. Ενώ ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ούτε ασύμμετρη απειλή, ότι δεν υπήρχαν ούτε πολλαπλές αστείες, ότι δεν υπήρχε απολύτως τίποτα και υπήρχε μόνο η ανικανότητά τους και τα λάθη τους που κόσαν σε τόσους νεκρούς, κάθαν και στήσαν μία συνέντευξη τύπου πάνω στα πτώματα για να κοροϊδεύσουν τους Έλληνες. Να απαντήσει και ο κύριος Μάρκος, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω, δευτερόλεπτα. Όταν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος και μία κυβέρνηση που είσαι έτοιμος να πεις τέτοια ψέματα πάνω στα πτώματα, είναι δυνατόν να σε πιστέψουμε για το οτιδήποτε άλλο, δεν είναι πρόβλημα. Μία ερώτηση στον κύριο Μπάρκα. Ελάτε, κύριε Μπάρκα. Μισή ερώτηση για να το δεν έχω χρόνο. Έχω την Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση. Λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο τη Νέα Δημοκρατία και για το γεγονό ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείται και έχει στη θέση του Αντιπροέδρου έναν άνθρωπο ο οποίο την βορυχεί επάνω σε μια εθνική τραγωδία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια. Α, οι νεκροί στο μάτι, οι 96 νεκροί στο μάτι. Πετύχαμε στον αθλητισμό. Α, οι 96 επιστρέψαν οι στρατιωτικοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί και κρατούνταν παρανόμως από τις τουρκικές αρχές. Α, οι 96 δεν διέκοψε κανέναν. Α, οι 96 νεκροί στο μάτι. Οι 96 νεκροί στο μάτι είναι 96 νεκροί στο μάτι και πρέπει όλοι μας να συζητήσουμε για τους λόγους της αυτής της εθνικής τραγωδίας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να κρύψει κανένας. Και εδώ έχουμε μια διαδρομή, κύριε Ρουγκάκο, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς. Έχουμε πρωθυπουργούς οι οποίοι λέγανε σε αυτή την οχταετία διοικώ μια διεφθαρμένη χώρα. Είχαμε υπουργούς που λέγανε ότι οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνω τώρα, δηλαδή απολύσεις, κλείσιμο νοσοκομείων κτλ. Κτλ. Φτώχευση του ελληνικού λαού είναι δικές μου μεταρρυθμίσεις και τις κάνω μαζί με την Τρόικα γιατί έτσι θέλω να κάνω και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Είναι εκφράσεις τις οποίες ακούσαμε αυτή την οχταετία. Και τι έχουμε σήμερα, κύριε Ρουγκάκο, έχουμε μια ξαστεριά για τον ελληνικό λαό. Έχουμε μια καθαρή μέρα για τον ελληνικό λαό. Έχουμε μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται σε μνημόνιο. Έχουμε μια δυνατότητα να μπορέσουμε να ορίζουμε μόνοι μας τις τύχες μας. Να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Να φτιάχνουμε πράγματα για την κοινωνία, για τον ελληνικό λαό. Και αντί να χαιρόμαστε, αυτό που κάνουμε είναι να την βορυχούμε. Γιατί? Ποια είναι η δυσκολία αυτής της συζήτησης? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τοποθετείται για την επόμενη μέρα? Για το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει το Οικονομικό Επιτελείο για την επόμενη μέρα. Και βεβαίως, εδώ δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην πραγματικότητα. Η ανεργία δεν λέω ότι τη λύσαμε. Η ανεργία μετά από 8 χρόνια έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%. Άκουσε κανείς κουβέντα από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό? Τα spreads είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Βεβαίως δεν είναι στο 3,5 αλλά είναι στο 4. Από το 11 είναι στο 4. Γιατί δεν είναι καλύτερα? Η χώρα μας βγήκε στις αγορές με επιτυχία. Γιατί αυτό δεν είναι επιτυχία για την ελληνική οικονομία? Ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλα αυτά που λέτε είναι δυνατόν. Με τι χαρακτηριστικά μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εμείς δεν λέμε, εμείς είστε, δεν δηλαδή. Λέμε ότι τα λύσαμε όλα. Όμως τη συζήτηση θα την κάνουμε πάνω στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, λέει δύο πράγματα. Πρώτον, για ένα πρόγραμμα που δεν πρώτον θα κάνουμε τη συζήτηση πάνω στις πραγματικότητες. Πρώτον, η χώρα δεν έχει μνημόνιο. Τελεία και παύλα. Μόνοι μας ορίζουμε το μέλλον μας. Δύο, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι πάνε πολύ καλύτερα. Γιατί να το κρύψουμε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Όμως εδώ δεν θα την βορυχούμε. Εδώ δεν θα την βορυχούμε. Στο 27,5% κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε το τώρα. Λέω λοιπόν, δεν θα την βορυχούμε. Στο 27,5% το πειράμα, αφήστε. Δεν θα την βορυχούμε. Τότε οι δείκτες ήταν κακοί. Λέω λοιπόν. Τότε οι δείκτες ήταν κακοί. Τώρα είναι κακοί. Λέω λοιπόν. Με συγχωρείς τώρα.
Λέω λοιπόν. Μιλάτε για δείκτες όλους τους αμφισβητούς. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν, κύριε Ρουγκάκο, και ολοκληρώνω με αυτό. Λέω λοιπόν και ολοκληρώνω με αυτό. Ορίστε. Οι συμπληγάδες μείναν πίσω. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Έχουμε πράγματα να χτίσουμε. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Πολιτικά όμως, όχι με φωνές, όχι με αντιλήψεις του παρελθόντος, όχι με κραυγές, χτίζοντας την νέα Ελλάδα, την νέα χώρα με την κοινωνία όρθια. Είναι αυτό, σαφές, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό εμείς θα κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. Επειδή είπε για την τιμωρία μόνο γι' αυτό. Εγώ δέχομαι. Μας πήγε το Μαγκάλι. Δέχομαι όσα λέει ο κύριος Μπάρκα. Μας πήγε το Μαγκάλι και τους συνειδητές που είχαν καεί. Όταν όμως εκπροσωπείς, κύριε Μπάρκα, ένα κόμμα που έκανε πολιτική καριέρα πάνω στις αυτοκτονίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ομιλία του στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, να μην μιλάει για τις αυτοκτονίες. Βεβαίως για το Μαγκάλι που πεθάνει φοιτητές στη Λάρισα και το έκανε πρώτο πολιτικό θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λοιπόν εκπροσωπείς ένα κόμμα, δεν τους είχε διδάξει το σχολείο. Είπες ότι δεν τους είχε διδάξει το σχολείο πώς να προστατευτούν από το Μαγκάλι. Όταν εκπροσωπείς ένα κόμμα που έκανε αυτό, δεν μπορεί να μιλάς για την πορεία πάνω σε 96 ευρώ. Να ευχαριστήσω θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα, και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, σε αυτή την ομολογουμένως μαχητική συζήτηση και με τους συνάδελφους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι συνάδελφοι παραμένουν, γιατί έχουμε την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε πολύ λίγο. Και πάμε...